Λοιπόν, Φραγκίσκος Σέργης, ήδη τα πρώτα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται. Υπάρχει μια επικράτηση σχετική του όχι και υποθέτουμε ότι και στοιχείο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Δύο σχόλια για τη σημερινή ημέρα. Θα ξεκινήσω να πω ότι ο ελληνικός λαός σήμερα πήγε στις κάλπες χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να τρομοκρατηθεί με μια βρωμάδα τρομοκρατίας που ασκήθηκε πάνω του. Η δημοκρατία κέρδισε. Η αυριανή μέρα είναι μια άλλη μέρα. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι σήμερα το βράδυ, αλλάζει και αυτό το 40χρονο. Είναι μια νέα μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση πλέον έχει κάνει τον κύκλο της. Mm-hmm. Το παλιό ορίμασε, έφτασε στο τέλος του και από αύριο είναι μια άλλη μέρα που πρέπει όλοι με σοβαρότητα και προσοχή να σεβαστούμε το αποτέλεσμα και να προσπαθήσει η κυβέρνησή μας που αυτό ζήτησε, το λαό να βάλει πλάτη, mm-hmm. γιατί άλλο να πηγαίνει μια κυβέρνηση και να συνδιαλέγεται με τους ευρωπαίους εταίρους μας και άλλο να έχεις την εντολή του λαού μας βάζει ένα υποψήφισμα. Mm-hmm. Βάζει ισχυρή πλάτη και προχωράμε. Άρα αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους υποστήριζαν ότι το δημοψήφισμα δεν ήταν κατάλληλη στιγμή να γίνει. Εγώ θεωρώ, όπως και η κυβέρνηση που το προκάλεσε, ότι ήταν απαραίτητο να γίνει το δημοψήφισμα για να βγούμε από τα διέξοδα που πήγαν να δημιουργηθούν. Mm-hmm. Ήταν κάτι απαραίτητο και ποτέ κανείς δεν φοβάται τη δημοκρατία. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που στηρίζονται στα δημοψηφίσματα και προχωράνε. Μπορεί να είναι και μια αρχή να μην κάνουμε πάλι 40 χρόνια να κάνουμε δημοψήφισμα, αλλά να θεωρούμε ότι η λαϊκή ετοιμιγορία πρέπει και όταν υπάρχουν και ότι οι ανάγκες είναι αναγκαία να βγει, πρέπει να μην φοβόμαστε στο λαό, να απευθυνόμαστε για να δίνει τη λύση. Να μας βγάζει από το αδιέξοδο. Mm. Αυτό γίνεται σήμερα και αυτό θα είναι που θα δώσει ελπίδα πραγματική στην κοινωνία μας, ελπίδα στο λαό μας για ένα καλύτερο αύριο.